Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σε τροχιά ολοκλήρωσης της τρίτης αξιολόγησης κινείται η κυβέρνηση μέσω της κατάθεσης στην Βουλή του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα, το οποίο και πρόκειται να ψηφιστεί με τη διαδικασία του επίγοντος στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ενώ το παζάρι με τους δανειστές συνεχιζόταν έως και αργά το βράδυ μέσω τηλεδιάσκεψης. Στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι αλλαγές στην προκήρυξη απεργιών από τα πρωτοβάθμια σωματεία, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί για χρέη προς το δημόσιο, οι αλλαγές στο επίδομα παιδιού καθώς και φορολογικά ζητήματα. Με το πολυνομοσχέδιο των περίπου 600 σελίδων θα οριστικοποιηθούν περίπου 50 από τα 60 εκκρεμή προαπαιτούμενα της αξιολόγησης, ενώ τα επόμενα θα υλοποιηθούν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο με την έκδοση εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων. Μέτωπο με τους Έλληνες εφοπλιστές αναμένεται να ανοίξει η κυβέρνηση, καθώς με το αναθεωρημένο μνημόνιο δέχτηκε πως τον Μάρτιο του 2018 θα αναθεωρηθεί το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για την ναυτιλία σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ήδη από το 2016 έχει κρίνει πως οι διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας δεν είναι σύμφωνες με αυτές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών αντέδρασε σε αυτές τις αιτιάσεις, υποστηρίζοντας πως δεν υφίσταται καμία ουσιαστική στρέβλωση του ανταγωνισμού στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πως ενδεχόμενες θεμελιώδεις αλλαγές στο θεσμικό και δημοσιονομικό πλαίσιο θα μπορούσαν να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες που θα ήταν επιζήμιες όχι μόνο για τη χώρα μας, αποδυναμώνοντας την ελληνική σημαία, αλλά και για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Την βεβαιότητα ότι από τις 6 Ιουνίου το τρένο από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη θα κάνει 3 ώρες και 20 λεπτά για να φτάσει στον προορισμό, το εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Πίρτζης, προσδιορίζοντας πως μέχρι τότε θα έχει ολοκληρωθεί και η ηλεκτροκίνηση των σιδηροδρόμων, με το συγκεκριμένο έργο να αλλάζει τον χάρτη των μεταφορών στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδρομές στο τέλος του μήνα. Από τον Πειραιά μέχρι τον σταθμό της Τηθωρέας θα υπάρχει ηλεκτροκίνηση, στο σταθμό θα αλλάζουν μηχανές και πλέον με ντίζελ μηχανή θα κινούνται μέχρι τη Δομοκό. Από εκεί και πέρα θα συνεχίσουν και πάλι με ηλεκτροκίνηση για Θεσσαλονίκη. Ανωδικά κινείται το χρηματιστήριο στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δείκτη Μόνα και μέσω 838,86 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,24% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.